Τα μέσα ενημέρωσης και οι θαυμαστές του θα περιμένουν μάταια. Για την ταινία «Ένας ακέραιος άνθρωπος πάνω στη διαφθορά στο Ιράν», για την οποία τιμήθηκε το 2017 με το βραβείο «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ των Κανών, ο Μοχάμεντ Ρασούλοφ καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Στη νέα του ταινία «There is no evil», που συμμετέχει στο διαγωνιστικό κομμάτι της Μπερλινάλε, ο σκηνοθέτης καταπιάνεται με το κατά πόσο η ατομική ελευθερία μπορεί να εκφραστεί σε ένα δεσποτικό καθεστώς. Η ταινία επανεξετάζει την αποδοχή της ανθρώπινης ευθύνης από τους πολίτες σε ένα δεσποτικό καθεστώς. Το ερώτημα που θέτει η ταινία είναι, όταν ζείτε σε μια δικτατορία και είστε αναγκασμένοι να πάρετε μια απόφαση, σε ποιο βαθμό αναλαμβάνετε την ευθύνη για την απόφασή σας? Ή αρνείστε αυτή την ευθύνη, γνωρίζοντας καλά την αυταρχική δομή της χώρας που σας σωθεί στην απόφαση αυτή? Ο Μοχάμεντ Ρασούλοφ, ένας από τους πιο γνωστούς δημιουργούς ταινιών του Ιράν, επιβεβαίωσε ότι δουλεύει πάνω σε σχέδια για νέες ταινίες. Δεν μπορούν να μου στερούν το δικαίωμα να δημιουργώ τέχνη ή να προκαλούν καταστάσεις που με εμποδίζουν να το κάνω. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απολαύσω τα ανθρώπινα δικαιώματά μου. Το έχω ήδη κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσω να το κάνω. Και ήδη τα νέα είναι καλά για τον σκηνοθέτη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, η ταινία «There is no evil» πουλήθηκε σε μεγάλους διανομείς στην Ευρώπη.